Το σύστημα υγείας έχει υποστεί σημαντικές μειώσεις τα τελευταία χρόνια, με την περιστολή δαπανών να αγγίζει το 60%. Είναι απαραίτητο λοιπόν, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες του 13ου ετήσιου συνεδρίου Health World, να ενισχυθεί οικονομικά ο τομέας της υγείας προς όφελος του ασθενή, αλλά και κατ' επέκταση της οικονομίας και της ανάπτυξης γενικότερα. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμάκων του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Πασχάλης Αποστολίδης, μιλώντας στο SBC, τόνισε μάλιστα ότι η φαρμακοβιομηχανία είναι από τους μοναδικούς κλάδους που σχετίζεται με το δημόσιο και έχει υποστεί τέτοιου είδους μειώσεις. Έχουμε βεβαίως από την υπερβολή του 2009, έχουμε φτάσει στην άλλη υπερβολή, όπου πάνω από το 30% καλύπτεται από clawback οριζόντια μέτρα. Και από την άλλη, ότι η μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης έχει ξεπεράσει το 60%. Αυτό το ποσοστό είναι ίσως ο μοναδικός κλάδος ο οποίος σχετίζεται με το δημόσιο που έχει υποστεί τέτοιου είδους μειώσεις στον κύκλο εργασιών του. Αναφερόμενος στις κλινικές μελέτες, ο κύριος Αποστολίδης χαρακτήρισε αβέβαιο το μέλλον τους εξαιτίας, όπως είπε, των υψηλών δαπανών που πρέπει να καλύψουν οι ίδιες φαρμακοβιομηχανίες. Με μία λέξη, αβέβαιο, εάν δεν λυθούν τα προβλήματα όσον αφορά την προβληψιμότητα για τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις αλλά και του προϋπολογισμού για τις δαπάνες της υγείας και του φαρμάκου, εμείς σαν επιχειρήσεις δεν μπορούμε να κάνουμε πλάνα και σχέδια ανάπτυξης όταν δεν γνωρίζουμε ποια άλλα οριζόντια μέτρα θα μας επιβληθούν. Έχουμε 4 μήνες για να λήξει το 2014 και έχουμε φτάσει πλέον πάνω από το 1/3 των δημόσιων δαπανών της υγείας να καλύπτονται από την επιχειρηματικότητα, από τις φαρμακευτικές επιχειρήσεις. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Επιτροπής Φαρμάκων αναφέρθηκε στο μείζον θέμα της τιμολόγησής του. Όσον αφορά την τιμολόγηση των φαρμάκων, έχουμε περίπου 300 φάρμακα τα οποία όχι απλά δεν τηρούν τον όρο των 3 χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης. Όπως γνωρίζετε, η τιμολόγηση στη χώρα μας γίνεται βάσει των 3 χαμηλότερων τιμών στην Ευρώπη των 28. Και έχουμε φτάσει πλέον των 300 φαρμάκων να είναι κάτω και από τη χαμηλότερη τιμή της Ευρώπης, που με όποιες δυνητικά συνέπειες μπορεί να σημαίνει αυτό για την πρόσβαση των ασθενών σε αυτά τα φάρμακα. Όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα του συνεδρίου, η αλλαγή στην οικονομική πολιτική στον τομέα της υγείας διαφαίνεται να είναι απαραίτητη προκειμένου οι ασθενείς να απολαμβάνουν μια υψηλού επίπεδου ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.